Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν θα είναι απλώς ένα συνασχετισμό, θα είναι και μια τοποθέτηση σε όλα αυτά που γίνονται για μας, χωρίς εμάς και πραγματικά χωρίς εμάς. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο προσωπικά εγώ και η δημοτική μας αρχή το καλλιεργούμε. Μια εμπιστοσύνη, ό,τι γνωρίζουμε θα το λέμε στον κόσμο. Θα είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και έχουμε τοποθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω από αυτά που έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αυτά τα οποία. Γιατί υπάρχουν και διάφορες εξελίξεις που γίνονται από ώρα σε ώρα. Γιατί μερικές φορές οι εξελίξεις τρέχουν πολύ πριν από εμάς, χωρίς να μας ρωτήσουν και χωρίς να σχεδιάζουμε εμείς το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Όπως έχουμε αναφέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναλάβαμε φυσικά τη διακυβέρνηση του Δήμου μας την 1η-1η του 2024. Δεν ήμασταν καινούργιοι στο Δήμο όμως. Έχουμε διατελέσει προσωπικά εγώ και αντιδήμαρχος, έχω αποτελέσει και αρχηγός της Μίζωνας Αντιπολίτευσης. Διαχρονικά θα σας πω ότι στο Δήμο ποτέ δεν έχουμε γνωμοδοτήσει θετικά για την ανεξέλεγκτη αυτή τοποθέτηση των ΑΠΕ, γιατί για μας δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, είναι και ένα μεγάλο κομμάτι των φωτοβολταϊκών που τη στιγμή αυτή κατακλείζει και κατασπαράσει, θα έλεγα, και αλλάζει το DNA της κοπαρίδας μας. Και σε αυτό έχουμε πάρει θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάρουμε όμως τα πράγματα ένα-ένα από την αρχή. Τη στιγμή αυτή στο Δήμο μας έχουν αδειοδοτηθεί 41 ανεμογεννήτριες και κάποια φωτοβολταϊκά πάρκα στην Κοπαίδα, τα οποία στείνονται, τα έχετε δει κι εσείς. Σε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ο Δήμος δεν έχει γνωμοδοτήσει σε κανένα από αυτά θετικά. Μία ανεμογεννήτρια είναι σε λειτουργία από το 2021 στην περιοχή του Ηλικόνα και ανήκει στην τοπική κοινότητα Ευαγγελίστριας. Ήδη παίρνουν και τα ανταποδοτικά τους οι κάτοικοι της Ευαγγελίστριας και ο Δήμος κάποια χρήματα από αυτό που προβλέπεται από τον νόμο. Είναι κάποια λίγα χρήματα που παίρνουν. Εδώ να τονίσω ότι είναι τόσο λίγα που δεν αξίζει τον κόπο να καταστρέφουν το περιβάλλον. Γιατί τη στιγμή αυτή πρόκειται περί την καταστροφή του περιβάλλοντος και ειδικά στον ορεινό όγκο του Ηλικόνα. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και μέσα στα σπίτια μας, αυτό που έχουμε δει. Επομένως, μία ανεμογεννήτρια σε λειτουργία, τέσσερις ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες στο Μαραντάλι, οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιαίων, αν και είχαμε μία εντύπωση στην αρχή ότι είναι στο Δήμο Θηβαίων, δεν είναι στο Δήμο Θηβαίων, είναι σε εμάς, δεν έχουν μπει ακόμα σε λειτουργία, είναι εγκατεστημένες και περιμένουν τη γραμμή για να μεταφερθούν σε κάποιο σταθμό, προφανώς είτε στην Αλία είτε προς τη Θίσβη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Πέντε ανεμογεννήτριες τοποθετούνται στο Μαυρομάτι, περιοχή Αγίου Γεωργίου και πάνω, όπως βλέπετε κι εσείς, και τρεις ανεμογεννήτριες τοποθετούνται στο Χριστό, στην περιοχή της Άσκρης. Οι υπόλοιπες είναι, άλλες τέσσερις τοποθετούνται στον Ελικόνα, στο όρος Ζαγαράς. Εκεί είναι η πλήρη καταστροφή του περιβάλλοντος. Φτάνουμε στην κορυφή του Ελικόνα από την πίσω μεριά, εμείς ακόμα δεν έχουμε δει κάτι. Πολλές φορές και εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε μεταφερθεί εκεί πάνω. Έχουμε αντιπαρατεθεί μαζί τους. Δεν έχουμε να τα βάλουμε με τον εργαζόμενο που δουλεύει στο μηχάνημα, έχουμε να τα βάλουμε περισσότερο με την πολιτεία και λιγότερο και φυσικά και με τους εργολάβους οι οποίοι κατασπαράσουν όλο αυτό το πλούτο, το φυσικό πλούτο. Ανεβήκαμε τους συνεργάτες μου πάμε πολλές φορές. Μία φορά σταματήσαμε γιατί θεωρούσαμε ότι πρέπει να έρθει το δασαρχείο να κάνει τον έλεγχο. Ήρθε το δασαρχείο της Λιβαδιάς, της Σύμβας δεν ανταποκρίθηκε γιατί ήταν κάπου και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτό. Και μετά από τον έλεγχο που έγιναν, μας είπαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί η αδειοδότηση προβλέπει αυτά τα οποία κάνουν. Την ίδια χρονική στιγμή, σε διάλογο που είχαμε με το δασαρχείο, τους είπα ότι και στην Αλίαρτο γίνεται ένας σταθμός και θεωρώ ότι είναι περισσότερα τα μέτρα από αυτά που περιλαμβάνει η ΑΕΠΟ, η περιβαλλοντική όρη. Την επόμενη μέρα, πράγματι, πήρα απάντηση από το δασαρχείο. Αυτό έγινε πριν περίπου από ένα μήνα. Γιατί μέχρι τότε ακούγαμε διάφορα ότι ενδέχεται να γίνουν κάποιες μπαταρίες στην περιοχή της Αλιάρτου. Ήταν όμως ανεπίσημα και όλα αυτά ο καθένας τα μετέφερε έτσι όπως τα μετέφερε. Εγώ στα χέρια μου δεν είχα κάτι που να λέει ότι εκεί θα γίνουν μπαταρίες παρά μόνο ένας σταθμός ο οποίος θα μαζεύει το ρεύμα της ανεμογεννήτριας και θα το δίνει στο ρεύμα υψηλής τάσης που ούτως ή άλλως περνάει από πολλές δεκαετίες εκεί η γραμμή. Το δασαρχείο μου απάντησε ότι δεν είναι έτσι, είναι και άλλα 14 στρέμματα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί και από την ΡΑΕ και από εμάς το 2022 και το 2023 προς τα τέλη και είναι και κατάσταση μπαταριών. Έψαξα, βρήκα την ΑΔΑ, πήρα την απόφαση και πράγματι αυτή λέει ότι
έχει μια διαδότηση η εταιρεία, η αναλόγω εταιρεία, στα χέρια της, η οποία προβλέπει 16 κοντέινερ σωρευτές μπαταριών που θα είναι δίπλα στο σταθμό Λιάρτου. Πριν από αυτά, ακούγοντας εγώ όλες αυτές τις φωνές, είχα τοποθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μας είναι κάζους μπέλη και η ανεξέλεκτη τοποθέτηση αναμαγνητριών, ειδικά δε των μπαταριών, μέσα στα σπίτια μας. Με την εταιρεία που μίλησα, αυτούς που έβρισκα τουλάχιστον μπροστά μου, μου έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν μπαταρίες. Μετά μου λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν μπαταρίες τώρα. Εγώ τους είπα ποτέ δεν θα επιτρέψουμε εμείς εδώ. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα πει και ο μόνος μου να μείνω, εγώ θα είμαι εκεί κάθε μέρα. Και πηγαίνω εκεί κάθε μέρα, να ξέρετε. Άρα, αδειοδότηση στα χέρια τους υπάρχει για να μπει εκεί ένα σύμπλεγμα μπαταριών 16 MW, τα οποία θα αποδικεύει προφανώς το ρεύμα για να το διαχειρίζονται κατά το δοκούλιο όπως αυτοί πρέπει να το χειριστούν. Στην Κοπαϊδα υπάρχουν 1.200 στρέμματα ήδη εγκατεστημένα σε μεγάλο πάρκο και άλλα διάσπαρτα μικρά, στα οποία ουδέποτε ο Δήμος γνωμοδότησε, έχει νομίζω περίπου στο 1-1,5 χρόνο που τοποθετεί τα πανέλα αυτά, όπως τα λένε εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, δύο φορές που πήγα στον χώρο αυτόν εκεί, σε γη υψηλής παραγωγικότητας, αλλάζουν το DNA παραλών της Κοπαϊδας μας, δεν ξέρω τι θα καλλιεργήσουν μετά από χρόνια, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται σε μια χώρα που δεν υπάρχει καν χωροταξικό, δεν υπάρχει μια σειρά, δεν υπάρχει χωροταξία, αλλά μια πλήρη αταξία. Εγώ επαναλαμβάνω, ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είμαστε σύσσωμοι σε αυτό. Βγάλαμε ψήφισμα για την Κοπαϊδα και τα φωτοβολταϊκά και είπαμε όχι στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση αναμαγνητριών. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση. Θα βάλουμε τα στήθη μας μπροστά, να μην βγουν τουλάχιστον νέες αδειοδοτήσεις και να μην τοποθετηθούν μπαταρίες στο συγκεκριμένο σημείο που σχεδιάζει η εταιρεία. Για μας αυτό είναι κάζους μπέλη, γι' αυτό και σας καλούμε να συμπαρασταθείτε στο δικό μας τον αγώνα. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Θεωρώ όμως ότι οι δυναμικές κινητοποιήσεις είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν το μεγαλύτερο αβαντάζ και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στον αγώνα που ξεκινάμε τώρα. Το θεωρώ αδιανόητο, να μην έχει ερωτηθεί ο Δήμος να τοποθετούνται μπαταρίες 100 μέτρα από τα σπίτια και 80 και από επιχειρήσεις ακόμα λιγότερο και να σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι τεράστιο και από τις αναμαγνήτριες και από τις μπαταρίες. Χθες συγκεκριμένα στις 11.11, γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να λέω με αλήθειες, είχα πει 38 με 39 αναμαγνήτριες, είναι 40. Ήταν όχι 38 με 39, είναι 39 οι αδειοδοτημένες, 2022, 2023 και 2024. Μόλις προχτές, χθες 11.11, μου ήρθε από την αποκεντρωμένη μία μεταφορά αναμαγνήτριας από το Δήμο Κίμης στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιαίων στην Δημοτική Κοινότητα της Ευαγγελίστριας. Έψαξα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που ξέρουμε συντεταγμένες και αυτά, και είδαμε ακριβώς και το σημείο που μπαίνει. Προστίθεται στις άλλες τέσσερις που υπάρχουν. Επίσης στην Ευαγγελίστρια, μεταξύ Ευαγγελίστριας και Κολόνιας, υπάρχουν ένα δάσος από αναμαγνήτριες. Εκεί τοποθετούνται δύο μέσα στα δικά μας τα όρια. Όλες οι υπόλοιπες είναι στο Δήμο Λεβαδαίων και στο Δήμο Θηβαίων. Δεν έχει να κάνει αυτό ο Δήμο είναι. Έχει να κάνει με το βουνό, έχει να κάνει με την Ελικόνα, δηλαδή από βουνό των Μουσών θα πάμε σε βουνό των αναμαγνητριών στο τέλος. Γιατί έτσι δείχνει. Και ειδικά το πίσω μέρος, το νότιο μέρος, η κατάσταση είναι απελπιστική. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με το μέλλον των παιδιών μας. Νοικοκυρία σήμερα δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και κόβεται το ρεύμα από αυτούς που το κόβουν, από τους παρόχους. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε τα πάντα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τοποθετήσει μπαταρίες στα όρια του Δήμου μας και ειδικά μέσα στα σπίτια έτσι όπως είναι τώρα. Θα στέλνουμε δίπλα μας, θα είμαστε κοντά, θα είμαστε μπροστάριδες σε οτιδήποτε γίνει για να πετύχουμε αυτό και το χρωστάμε στα παιδιά μας. Επαναλαμβάνω και το έχω πει πάλι, το περιβάλλον το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Δεν το πήραμε από τους γονείς μας, το χρωστάμε στα παιδιά μας. Σας στέλνουμε μαζί σας και ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλείται στο βήμα ο επικεφαλής. Κύριε Βουλευτή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνδημότες, λογικά θα ήταν μια πανηγυρική, θα υπήρξε μια πανηγυρική ατμόσφαιρα σήμερα, γιατί δύσκολα μαζευόμαστε.
Δυστυχώς όμως τα γεγονότα μας διαψεύδουν και δεν υπάρχει αυτός ο πανηγυρισμός. Βρισκόμαστε σήμερα γιατί είμαστε στα πρόθυρα μιας δύσκολης κατάστασης. Δεν είναι πρωτόγνωρη, δεν την μάθαμε τώρα. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να μπω κατευθείαν στο θέμα και να πω ότι πέρα από την ανεγκατάσταση των ανεμογεννητριών που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, ανεξέλεκτα, ήταν ένα θέμα που δεν απασχολούσε τον Δήμο. Το βλέπαμε από μακριά. Και όταν κάτι βλέπεις από μακριά, σου φαίνεται ότι δεν θα έρθει ποτέ σε σένα. Όμως, ταυτόχρονα, οι διαδικασίες προχωρούσαν. Οι διαδικασίες προχωρούσαν ερήμην του Δήμου. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί ακούγονται διάφορα. Ποτέ δεν είχαμε εικόνα το τι γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Έρχονταν σε κάποιες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο η διατύπωση θετικής γνώμης, η οποία από εμάς ήταν αρνητική, στο σύνολο σχεδόν των εισηγήσεων, αλλά αυτό δεν δέσμευε σε τίποτα τη διαδικασία. Άρα μιλάμε για μια άναρχη κατάσταση που γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και ένα άλλο δεδομένο. Πλέον φτιάξαμε πολλές ανεμογεννήτριες και δεν περίμενα ειλικρινά σαν εκπαιδευτικός να διαψευστώ και να διαψεύσω αρκετές ώρες διδασκαλίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που σπατάλησα όλα αυτά τα χρόνια στους μαθητές μου, να διαψευστώ και αυτή τη στιγμή να έρχομαι και να τις κατηγορώ. Γιατί να τις κατηγορώ για τον τρόπο εφαρμογής τους. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις που έρχονταν και από εμάς περνάγαν με τυπικές διαδικασίες έρχονται να προσθέσουν και ένα καινούργιο δεδομένο της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί φτιάξαμε ανεμογεννήτριες και πλέον δεν μπορούμε να διαθέσουμε το ρεύμα. Άρα τι πρέπει να φτιάξουμε, μπαταρίες. Είμαστε λοιπόν σε ένα καινούργιο δεδομένο. Ένα λοιπόν. Είμαστε εναντίον της άναρχης κατάστασης που εγκαθιστά ανεμογεννήτριες όπου βρει και μάλιστα σε ένα φυσικό περιβάλλον που δεν είναι περιουσιακό στοιχείο καμίας εταιρείας, γιατί αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο να δεχτεί τα φωτοβολταϊκά θα έλεγες ότι είναι προϊόν συμφωνίας και αγοραπολισίας. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Εδώ υπάρχει κατάληψη δημόσιας περιουσίας και άναρχη κατάληψη. Ένα λοιπόν το δεδομένο είναι αυτό. Και ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι πλέον αφού φτιάξαμε τις ανεμογεννήτριες, καταλάβαμε, αυτό δείχνει άλλωστε και τον προγραμματισμό που έχει μια σύντομη πολιτεία που φτιάχνει πρώτα τις εγκαταστάσεις και μετά επειδή δεν ξέρει πού θα πάει το ρεύμα προσπαθεί να βρει τρόπους. Και ο τρόπος που βρέθηκε είναι οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οι οποίες είναι ένοχες και δεν μπορώ να πω να τεκμηριώσω επιστημονικά την άποψή μου, αλλά μπορεί να γίνει και αυτό και μια περισσότερη ενημέρωση και σε μένα και σε εσάς για το τι οι συνέπειες αρνητικές μπορεί να έχουν στην υγεία των δημοτών. Εμείς ενημερώσαμε και το λέω και προσωπικά εγώ και σαν παράταξη και χωρίς να θέλω να κάνω παραταξιακή πολιτική αυτή τη στιγμή, ενημερώσαμε προδημήνου ότι εκεί κάτι γίνεται και δεν ήταν απλώς η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Ήταν μεγάλη η έκταση και υπήρχαν πληροφορίες ότι κάτι πρόκειται να φτιάξουν γύρω από μπαταρίες. Δυστυχώς τα αντανακλαστικά μας δεν λειτουργήσαν αυτόματα, γιατί θα έπρεπε να λειτουργήσουν πιο νωρίς. Υπήρξε ένα ξεκίνημα, σταμάτησε, ξαναξεκίνησε πάλι η διαδικασία της εγκατάστασης, ξανασταμάτησε, άρα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και να αντισταθούμε. Υπάρχουν άλλες δυνατότητες, νομικά ερίσματα, δεν είμαι δικηγόρος, αλλά μπορεί να τα εξαντλήσει ο Δήμος, εάν υπάρχουν νομικά ερίσματα τα οποία μπορούν να μπλοκάρουν τη διαδικασία ειδικά των μπαταριών. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, όταν θέλω να αντιπαλέψω μια κατάσταση η οποία δεν είναι σύνομη και προσβάλλει την αξιοπρέπειά μου, με την έννοια ότι δεν ρωτάμε για κάτι που γίνεται δίπλα από το σπίτι μου, χωρίς να αποτελεί ιδιοκτησία κάποιο επιχειρηματία, όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει, τι να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο. Το όπλο είναι η δύναμή μας, είναι η ενότητα που δείχνουμε αυτή τη στιγμή, έστω και αν είμαστε ένας μικρός αριθμός δημοτών. Είναι ένα ξεκίνημα. Πώς πρέπει να γίνει αυτό? Ξαναλέω πάλι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι νομικά επιχειρήματα έχουμε, ένα, και δεύτερον την αγωνιστικότητά μας. Άλλωστε, πολλά πράγματα που έγιναν
σε αυτή την κοινωνία και σε άλλες κοινωνίες δεν έγιναν επειδή υπήρχε νομικό καθεστώς κατοχυρωμένο, έγινε γιατί υπήρχε αγωνιστική διάθεση. Αυτή λοιπόν την αγωνιστική διάθεση θέλω να τη δείξουμε τώρα. Τώρα και όχι μόνοι μας, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, μαζί με φορείς και συλλόγους, μαζί με την περιφέρεια, μια και έχουμε πρόσωπο εδώ πέρα, μαζί με την πολιτεία, μια και έχουμε βουλευτή. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για να αποτρέψουμε αυτή την εγκατάσταση. Είναι ένα κάλεσμα λοιπόν και από μένα σε κάτι που ήδη μας ανησυχούσε όλο αυτό το διάστημα και περιμένω και από εσάς την ανταπόκρισή μας. Την ανταπόκρισή σας σε σχέση με εμάς που είμαστε αυτή τη στιγμή στην τοπική αυτοδιοίκηση και είμαστε και για αρκετά χρόνια, δεν θα ήθελα ποτέ να φορτωθώ με τύψεις ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημοτικός Σύμβουλος επέτρεψα με τις μικρές μου δυνάμεις, αυτές τις λίγες δυνάμεις, επέτρεψα να μεταμορφωθεί ένα τοπίο σε ένα σε μια εγκατάσταση τεράστιων ανεμογεννητριών και μια εγκατάσταση η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ και τελειώνοντας θέλω να πω, από εμάς εξαρτάται το αν θα καταφέρουμε κάτι. Είναι λοιπόν μια αρχή σήμερα και από εδώ ξεκινάμε και προχωράμε στον αγώνα μας. Ευχαριστώ. Καλείται στο βήμα ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ο κύριος Μπούτσικος. Καλημέρα και από μένα σε όλους και όλες. Άκουσα με προσοχή και τον Δήμαρχο και τον επικεφαλή της Μίζωνας Αντιπολίτευσης. Είχα να σας ενημερώσω για πολλά πράγματα, πολλές διαπιστώσεις είδα. Διαπιστώσεις, περιγραφές της κατάστασης, αλλά στην κυριολεξία δεν ανέδειξαν τις αιτίες, που είναι πολύ βασικές. Για να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρούμε την αιτία του. Αν τη βρούμε, θα το λύσουμε. Αν δεν τη βρούμε, δεν θα το λύσουμε. Λοιπόν, πώς προέκυψε η τοποθέτηση όλων αυτών των ΑΠΕ, δηλαδή φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες. Αυτές είναι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λομπίστες που κινούνται με βάση τα συμφέροντα των εταιριών, των μεγάλων ομίλων, έχουν υπόψη τους και προχωρούν οδηγίες, οι οποίες οδηγίες αυτές στέλνονται στις κυβερνήσεις και στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία ψηφίζει νόμους. Αυτή είναι η διαδικασία. Ψήφισε λοιπόν τους αντίστοιχους νόμους. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε η μετατροπή του κοινωνικού αγαθού του ρεύματος σε εμπόρευμα. Έγινε χρηματιστηριακό είδος. Ιδιωτικοποιήθηκε. Μπήκαν μέσα εταιρείες. Το κριτήριο όντως ήταν το κέρδος. Θα έκαναν ό,τι γινόταν για να βγάλουν λεφτά. Τα χρήματα από πού θα τα περνούν, από τις τσέπες των δημοτών και από τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έκαναν και αυτό πράττουν. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Αν φτιαχτούν ανεμογεννήτριες, θα φτιαχτούν μπαταρίες. Πού θα αποδεκτευτεί αυτή η ενέργεια? Είναι το επόμενο στάδιο. Οι ανεμογεννήτριες στην περιοχή μας έχουν ξεκινήσει να διοδοτούνται από πολύ παλιά. Ακόμα και από το 2012 υπήρχαν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες τότε ήταν θετικές. Εκτός από την παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης, η οποία και τότε είχε αντιδράσει. Είχε καταψηφίσει, εν συνεχεία έρχονταν σωριδών από το 2019, δίνονταν αρνητικές εισηγήσεις, αλλά δεν αναδείχνυαν τον ένοχο. Χωροταξικό. Μιλάμε για το χωροταξικό. Τι είναι το χωροταξικό? Είναι μια μάχη μεταξύ των εταιριών. Οι όμιλοι αυτοί, οι εταιρείες, κρυπτούνται ποιος θα βγάλει τα περισσότερα. Και μέσα σε αυτό το χωροταξικό
λειτουργεί το κέρδος. Άρα δεν είναι μόνο το να αναδείξουμε ως ένοχο, πρέπει να αναδείξουμε ως ένοχο την πολιτική αυτή που φέρνει τα αποτελέσματα αυτά. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα. Πού? Στη γη υψηλής παραγωγικότητας. Με χίλιους δυο τρόπους παίρνουν αδειοδοτήσεις. Έρχονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες την κυριολεξία είναι ουσιαστικά αντιγραφές η μία από την άλλη. Με κάποιες τροποποιήσεις που αφορούν μόνο το κομμάτι αυτό που αναφέρονται. Τυπική διαδικασία στην οποία ο υπάλληλος θα δώσει μια έγκριση. Όμως αυτή πρέπει να έρχεται στο Δήμο και ο Δήμος όταν έρχεται δεν αρκεί μόνο να διαπιστώνει, πρέπει και να αντιδρά. Και η Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας και αυτή όταν έρχεται πρέπει να αντιδρά. Ακόμα βέβαια αν δώσουν αρνητικές, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα δώσουν σε άλλο στάδιο της διοίκησης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση και θα πάρουν τις αδειοδοτήσεις. Αυτό όμως δεν αθώνει τη μη διεκδίκηση ως σήμερα. Δεν την αθώνει. Δεν μπορούμε να κλείσουμε στα μάτια μας αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση, κινητοποίηση και διεκδίκηση. Και αυτό υπάρχει και μετά την συγκέντρωση και συνεδρίαση που έγινε το 2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου υπήρχαν συλλογικότητες, συμμετείχε το εργατικό κέντρο και παρόλα αυτά και η λαϊκή συσπήρωση και δεν ήταν κανείς από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δείχνει μία απάθεια τουλάχιστον. Και ερχόμαστε σήμερα. Καλά κάνουμε και ερχόμαστε. Και πρέπει να αντιδράσουμε. Και είμαστε εδώ για να αντιδράσουμε. Να πάμε και να κινητοποιηθούμε εναντίον αυτών που ουσιαστικά θα μας κλέψουν το αύριο των παιδιών μας, των εγγονών μας. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Οι αγρότες, στη γη ψηλή παραγωγικότητας, μπορούν αυτή τη στιγμή να δουλέψουν, μπορούν να παράγουν. Δεν έχουν νερό. Δεν υπάρχουν έργα. Αφού λοιπόν δεν υπάρχουν έργα, αγοράζονται πυρ παρά οι ιδιοκτησίες. Και εκεί γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα. Όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Όλα έχουν συνέχεια. Έρχονται και μας μιλάνε για τα ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά, ποια ανταποδοτικά? Σε μια τοπική διοίκηση που υπάρχει, ή είναι ουραγός της κεντρικής εξουσίας? Ρωτώ, η κεντρική χρηματοδότηση έπρεπε να είναι σύμφωνα με αυτά που είναι νομοθετημένα, έπρεπε να είναι 7,3 δισεκατομμύρια για όλους τους Δήμους και δίνουν μόνο 2,3 δισεκατομμύρια. Από πού θα βρεθούν τα άλλα για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος? Από πού? Η ΣΑΤΑ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο. Το 2009 ήταν 1,1 δις. Σήμερα είναι 150 εκατομμύρια. Για όλους τους Δήμους, επαναλαμβάνω, όλης της χώρας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υποστηρίζεται ο ίδιος ο Δήμος τοπικής διοίκησης. Και βρίσκεται ευκαιρία να μιλήσουν για τα αποδοτικά. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτά τα δεδομένα, προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο των ανταποδοτικών να μειώσουν, να κάμψουν τις αντιστάσεις του λαού. Αυτό δεν θα περάσει. Γιατί ο λαός ξέρει πολύ καλά τι έχει μέχρι τώρα βιώσει. Έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, πενταπλασιαστεί ο λογαριασμός ρεύματος. Το πληρώνει από την τσέπη του. Γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο της διαχείρισης μετά. Αν δεν έχει να πληρώσει, το κόβουν το ρεύμα. Αυτά τα βιώνει ο καθένας, τα γνωρίζει. Όλα όμως αυτά που γνωρίζουμε πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει και να τα επικοινωνήσουμε στον κόσμο, και η παράταξή μας είχε ζητήσει ανοιχτές συγκεντρώσεις σε κάθε χωριό, οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν. Έγινε μία στο Μαυρομάτι την Κυριακή, όπου ετέθησαν ορισμένα θέματα. Εμείς στηρίζουμε όλες αυτές τις κινήσεις να μπλοκάρουν όλα τα αιωλικά πάρκα, οι αδειοδοτήσεις και οι χρηματοδοτήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης
ταΐζονται με ένα σκασμό λεφτά όλες αυτές οι εταιρείες και στην ουσία πετάνε ξεροκόμματα στην τοπική διοίκηση με τα ανταποδοτικά και τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Ο λαός ξέρει ότι πεινάει. Είναι καιρός να αντιδράσει. Καμία τέτοια επένδυση εντός εισαγωγικών στην περιοχή μας. Ούτε αιωλικά πάρκα, ούτε φωτοβολταϊκά πάρκα του Κεφαλαίου, ούτε μπαταρίες του Κεφαλαίου των μεγάλων εταιριών. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Ούτε χρηματοδοτήσεις σε αυτούς που παίρνουν τα λεφτά των φόρων του λαού και να τα μετατρέπουν σε κέρδος. Ευχαριστώ. Στη συγκέντρωσή μας, στο αγωνιστικό κάλεσμα του Δήμου μας παρευρίσκεται ο βουλευτής του νομού μας, ο κύριος Μουρκιώτης, και καλείτε στο βήμα. Καλημέρα σε όλους και όλους. Δήμαρχε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ακούστηκαν πολλά. Εγώ να πω 4 πράγματα ξεκάθαρα και θα πω την άποψη που έχουμε. Αυτά που ακούστηκαν πράγματι είναι πολύ ενδιαφέροντα. Τελικά, τι ανάπτυξη θέλουμε για τον νομό Βοιωτίας και τι ανάπτυξη θέλουμε για την περιοχή μας και ποιος καθορίζει αυτή την ανάπτυξη. Είδαμε σήμερα για τις μπαταρίες. Δεν υπάρχει καν χωροταξικό σχεδιασμό, δεν υπάρχει τίποτα σχέδιο και ξαφνικά φυτρώνουν μπαταρίες. Ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχει καν χωροταξικό σχεδιασμό, δεν υπάρχει σχέδιο γενικό και ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Οι παλιότεροι θα θυμώνται τον πόλεμο που έγινε Τουρκία-Ελλάδα με την Κύπρο. Θυμάστε υπουργό εξωτερικών τότε ήταν ο Γιώργο Μαύρο. Πήγαινε ο Γιώργο Μαύρο λοιπόν στι Βρυξέλλε και στη Ζυρίχη να κάνει τη συμφωνία, τι συζητήσει και η Τουρκία είχε πει μέσα στην Κύπρο. Και συνέβησε η Τουρκία να μπαίνει στην Κύπρο. Και μετά τι έγινε η συμφωνία, πώς έγινε, από τη θέση που είχε η Τουρκία με την Κύπρο. Πήρε το 40% και από εκεί ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Ενώ το ΟΗΕ και όλοι οι άλλοι είχαν πει ότι όπ, στοπ, θα σταματήσουν τα πάντα. Και ίδια γίνονται και εδώ σήμερα. Και να μην κοροϊδευόμαστε, αυτή την ανάπτυξη θέλει η συγκεκριμένη κατάσταση που υπάρχει και είναι λυπηρό. Το ότι δεν υπάρχουν. Το ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό σε ένα θέμα νομικό, αλλά είναι και πολιτικό. Που σημαίνει τι, κατά την άποψή μας, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε χωροταξικό, όποιος ασχοληθεί και πρέπει να δώσει κάποιο έγγραφο, το σταματάει. Και αυτό είναι πολιτική ευθύνη. Λέγεται πολιτική ευθύνη. Σταματάω να εγκρίνω γιατί ή να δίνω άδεια ή να δίνω γνωμοδότηση. Γιατί, γιατί λείπει ο χωροταξικό σχεδιασμό. Μα ποιος το λέει αυτό? Αυτό το λέει και η συγκίνηση του οποιοδήποτε υπαλλήλου που έχει συνταγματικό δικαίωμα. Απλά πράγματα λέμε τώρα. Δεν βάζουμε θέματα πάρα πολλά. Αλλά έτσι όμως τεκμηριώνουμε και το ζήτημα της παρανομίας της μεγάλης που γίνεται και συνεχίζεται. Και πώς συνεχίζεται? Όχι μόνο με πράξεις αλλά και με παραλήψεις. Έτσι λένε οι δικηγόροι. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν δεν ασχοληθούμε σοβαρά με κάποια ζητήματα θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση απαράδεκτη. Ακούστηκε για γη υψηλής παραγωγικότητας. Πάρα πολύ ωραία. Λέει και κάποια ποσοστά. Έτσι πράγματα λέει. Αυτά τα ποσοστά γιατί υπάρχουν μόνο για τους επιχειρηματίες, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και δεν υπάρχουν για τους αγρότες. Ποιος αγρότης πήγε να φτιάξει ένα φωτοβολταϊκό σήμερα και δεν του είπανε ότι έχει κουμπώσει το σύστημα? Έχει κουμπώσει το σύστημα. Και πού έχει κουμπώσει να κουμπάρει το σύστημα? Στους μεγάλους. Οι πιο μεγάλοι τρεις. Οι τρεις εταιρείες, τέσσερις εταιρείες που έχουν πάει τη ΔΕΗ και το ρεύμα στο Θεό. Έτσι. Έχει πάει στο χρηματιστήριο η ΔΕΗ, δεν ξέρει που βρίσκεται. Και ο κόσμος καθημερινά, όλοι μας, γιατί το κουδούνι αλλάζει, δεν είμαστε, όλοι στα ίδια είμαστε. Τα κουδούνια είναι διαφορετικά στο σπίτι μας. Έχουν το θέμα με τη ΔΕΗ. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά λοιπόν. Δήμαρχε, ό,τι λένε, τα λένε και καλά τα λένε. Εγώ θα σας πω και κάτι ακόμα. Οι Δήμοι ασχολήθηκαν ποτέ για τα δικά τους έξοδα να φτιάξουν μια ενεργειακή κοινότητα? Ποτέ. Πότε ασχολήθηκαν? Πριν λίγο καιρό. Και ευτυχώς που η κεντρική διοίκηση το πήρε χαμπάρι. Και δική ένωση Δήμων. Ευτυχώς. Φιλικά προσκύνημα προς την κυβέρνηση και καλά κάνει, δεν με ενδιαφέρει.
Δεν με ενδιαφέρει. Πάμε στον Απόλλωνα λοιπόν. Λέει με τον Απόλλωνα θα πάτε. Ακούστε να δείτε τώρα γιατί είναι πολλά τα θέματα και αν είναι μια ευκαιρία να τα πούμε. Ο Απόλλων, δίθεν ο Απόλλων λοιπόν, θα πάρει οι Δήμοι να πάρουν ρεύμα με ενεργειακές κοινότητες. Μα αφού έχει κουμπώσει το δίκτυο, τι θα πάρουν. Τους κοροϊδεύει η πολιτεία στα μάτια, στα ίσα τους Δήμους και είναι η πραγματικότητα. Και μάλλον ξύπνησαν στη Ρόδο για πρώτη φορά και το λέω έτοιμα μπροστά σε όλους. Ευτυχώς που ξύπνησαν οι Δήμοι και αυτοδιοίκηση στη Ρόδο και μακάρι να προχωρήσουν. Αυτό το έχουμε πει από πάρα πολλά χρόνια. Ενεργειακές κοινότητες. Για τους Δήμους. Ήταν το μεγάλο θέμα. Κινδυνεύετε να πτωχεύσετε ως Δήμοι. Κινδυνεύουμε και εμείς θα τα πληρώσουμε. Οι πολίτες θα τα πληρώσουμε. Την πτώχευση στο Δήμο πέρα από όλα όσα πληρώνουμε. Αυτά τα ξέρετε. Θα πτωχεύσουν λοιπόν οι Δήμοι. Κουμπωμένο το σύστημα στην μουλκιό της ΑΕ και αναπτύξης ΑΕ. Και καθόμαστε κοιτάμαστε μεταξύ μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα να την καταλάβουμε. Όπως η διαπραγματικότητα ήταν και έγινε και ο επεχμός που έγινε, επειδή βλέπω πολλούς αγρότες, ό,τι περισσότεροι, με την απόφαση, με τις υποσχέσεις, τις ανόητες υποσχέσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση στους αγρότες. Τι υλοποιήθηκε. Τι υλοποιήθηκε, ρωτάω μεταξύ μας τώρα. Τίποτα. Τι κάνουμε. Αυτά που βλέπουμε. Γύψη λύση πραγματικότητα Κοπαίδα. Ακούστε λοιπόν κάτι. Όταν υπεταλληβάστηκε η Κοπαίδα, σημαίνει τότε να είμαστε περιφέρεια. 2014. Συνάντηση με το Μητσοτάκη. Βαγγέλη Μπασάκο στο Αίμισο μαζί. Το έχω πει και σε συγκέντρωση Ευρωδούν αυτό. Ζητήσαμε τότε όταν μεταβιβάσατε την Κοπαίδα να χαρακτηριστεί, αφού είναι γη ψηλής παραγωγικότητας, ότι απαγορεύεται μεταβολή χρήσης γης. Αυτό το θέμα. Απαγορεύεται μεταβολή χρήσης γης. Δηλαδή τι, εκτός από χωράφι να μην γίνεται τίποτα. Ο Μητσοτάκης τότε αρνήθηκε. Ήρθε ο Παγκογιάννης στο γραφείο. Το έδωσα τη μελέτη τότε εγώ και το έχω πει και στον Παγκογιάννη και το έχω πει σε άλλους. Ότι εδώ είναι αυτό ισχύει για την Κοπαίδα, αυτή είναι η μελέτη για την Κοπαίδα, τι να κάνει η περιφέρεια. Γιατί τώρα, άμα μιλάμε για την Κοπαίδα, δεν ξέρω αν είναι υπάλληλος. Υπάρχει κάποιος φορέας, δεν υπάρχει τίποτα. Σήμερα, ενώ ο οργανισμός ο παλιός ήταν κακός. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα με τον Βαγγέλη του Μπασάκου του συγχωρημένο, ότι εδώ παίρνει θέμα. Σταματήστε το. Πέστε, απαγορεύεται η αλλαγή χρήση γη. Αρνήθηκε λοιπόν να το βάλει μέσα. Τυχαία αρνήθηκε. Να τα πάρουμε τα πράγματα ένα προς ένα και άκουσα το φίλο μου τον Πούσικο, τον Γιώργο και μπαίνω και σε πολλές λογικές και συνέχειες που λες. Δεν ήταν τυχαίο τίποτα. Φτάνουμε σήμερα. Και τι κάνουν λοιπόν. Συνεχίζουν κάποιοι επιχειρηματίες, μεγάλο επιχειρηματίες, να μην μπορεί η αγρότηση να μπει μέσα, αλλά αυτοί να μπαίνουν μέσα στην Κοπαίδα και να την αλλάξουν. Ποιος έχει τη διαχείριση της Κοπαίδος, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έχει ζητήσει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση μία φορά να πάψει να είναι γη ψηλής παραγωγικότητας να γίνεται αλλαγή χρήσης γης. Ποτέ. Πρέπει να υπάρχει, ναι. Μα λέει υπάλληλοι, δεν μπορούν υπάλληλοι να κάνουν τίποτα γιατί είναι ο νόμος. Αλήθεια. Λέει ο νόμος λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν καταλαβαίνουν οι υπάλληλοι, δεν παίρνουν ένα μήνυμα από πού. Ο υπάλληλος κάνει του εαυτού του, του κεφαλιού του ή παίρνει εντολές. Γιατί η πολιτική ευθύνη στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπίων είναι στον Αραπίτσα. Είτε του αρέσει είτε όχι. Είτε του αρέσει είτε όχι. Άρα ο υπάλληλος ο οποιοσδήποτε έχει τον Αραπίτσα με την εντολή και έχει το Σύνταγμα. Και να αποφασίσει. Και αν υπάρχει θέμα να πάμε και στα δικαστήρια. Αλλά να τα κάνουμε αυτά τώρα. Είπε ο Γιώργος. Και οι δύο Γιώργηδες. Και πώς έχει δώσει άδεια σε αυτό το θέμα. Και πώς θα το κρατήσουμε. Δεν πρέπει να υπήρχε μια εντολή ότι ξέρεις κάτι. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει εκεί. Ή εδώ να δούμε τι κάνει η τοπική κοινωνία, να ρωτήσουμε. Και όταν η τοπική κοινωνία μιλάει, να την ακούμε. Όχι να παίρνουμε ψηφίσματα μετά από αυτά που γίνονται, γιατί μετά είναι για γέλιο. Εδώ και το έργο προχωράει και λέει το ψήφισμα, μα να τελειώσει λέει, το ζήτημα, τι λέει η τοπική κοινωνία. Να γίνει τέτοιο εργοστάσιο. Βεβαίως να γίνει. Πού να γίνει, εκεί που υπάρχει ο χωροταξικό σχεδιασμό. Που να είναι συγκεκριμένο όμω ο χωροταξικό σχεδιασμό. Να ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνουμε. Για να το αποδεχτούμε και να ξέρουμε ότι πάμε εκεί και κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Το διατάχτα ποιο είναι. Ότι αν δεν υπάρχουν κινητοποιήσει παντού, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Οι κινητοποιήσει και οι άδειε που δόθηκαν κάποτε για κάποιο στην Κερατέα και κάπου εκεί να γίνουν διάφορε ενέργειε και ιστορίε που προσέβαλαν και το περιβάλλον ακόμα, σταμάτησαν τι κινητοποιήσει. Έκανε πίσω το κράτο. Έκανε πίσω η διοίκηση. Ό,τι και να κάνανε. Αλλά είδαν όμως τον κόσμο μπροστά.
Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπετε. Είναι συγκεκριμένα τα συμβαίνοντα που εξυπηρετεί 5 εταιριών. Είναι οι ίδιες εταιρείες, ρε παιδιά, που πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφιερωτικότητας από τα 46 ευρώ τα περισσότερα. Και πήραν 300 εκατομμύρια όλες οι άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Να το καταλάβουμε κάποια στιγμή. Εξυπηρετούνται συγκεκριμένα συμφέροντα. Κλάμα ο Υπουργός Φοιτητής. Λέει τι να κάνει η Παπα-Κορμπαλογή. Κλάμα. Πάρε μια πολιτική απόφαση. Το να κάνεις και να λες μια χαρά, εντάξει, θα βλέπουμε και θα δούμε, δεν είναι τίποτα. Πολιτική απόφαση. Τι γίνεται η Παπα-Κορμπαλογή. Πήρε απόφαση. Όχι. Δεν φταίει ο τύπος όμως. Υπουργός, υπουργοί και τα λοιπά. Τι ωραία πράγματα. Αλήθεια. Αυτό ζητάμε εμείς εδώ. Γι' αυτό υπάρχει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση υπάρχει για να παίρνει αποφάσεις. Δεν ακούω τι λέτε, θα μου το πείτε μετά. Η κυβέρνηση λοιπόν υπάρχει για να παίρνει αποφάσεις. Όχι να βάζει να λέει συγχαρητήρια και βρεθήκαμε. Τι θέλουμε να κάνουμε. Και δεν είναι μοναδικά αυτά τα πράγματα. Τα ζητάμε και. Τώρα είπε στον Γιώργο Ραπίσα για τις ιστορίες που γίνανε και πάνω στον Ελληνικόνα κτλ. Μα ξέρετε τα. Συγγνώμη τώρα. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα κέντρο υγείας που είναι στο Κρυεκούκι, εξυπηρετεί 18 χωριά, 18 χωριά. Τους λες εσείς, τι σου κάνατε, τους έκανατε γόνιμες περιοχές, έχουν άγονες. Δώστε κίνητρα πάλι για αυτές τις περιοχές. Και μιλάω, από τα αδερφένα χώρια, δέχεται στο Λινάρι. Όλα τα χωριά του Κορινθιακού και όλες τις περιοχές του Ελικόνα. Και κάνουν την κότα. Και βλέπεις υπουργός και τι μας λέτε, τι είστε εσείς. Έτσι απαξιωτικά και με έπαρση καλαζονία. Γιατί δεν βλέπω τον κόσμο μπροστά. Αν δεν υπάρχει λοιπόν, και εγώ περιμένω και επιμένω και θα είμαστε μαζί οπουδήποτε και μέσα στη Βουλή και έξω τη Βουλή. Γιατί δεν πρέπει να τα αφήσουμε έτσι. Δεν πρέπει να αφήσουμε και να στο πω για αυτό για να κλείσω. Γιατί η κοπαϊδά έγινε γεμάτη. Ακούστε λοιπόν γιατί έγινε η κοπαϊδά γεμάτη φωτοβολταϊκά. Γιατί η περιφέρεια είναι ανίκανη να πάρει έστω και ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αφιερωτικότητας. Ένα ευρώ δεν πήρε. Για εγκυοβερτιωτικά έργα, να μην είναι οι σούδες όπως είναι. Γιατί δεν ανήκαν η περιφέρεια, γι' αυτό τα έχω πει επανειλημμένως και τα γράφω και τα λέω. Να μπει στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας. Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Τι περιμένετε λοιπόν, όταν θα γίνονται έργα τέτοιες φύσεως, να μην έχουν βιομηχανία και επιχειρηματίες και όλα αυτά τα συμφέροντα που λέει και ο φίλος μου Γιώργος ο Κούτσικος, να κάνουν αυτά που κάνουν. Τι περιμένουμε άλλο. Αυτοί είναι. Εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν τα λένε κλισέ. Γιατί πολλοί λέγανε αυτά είναι μουρκιώτες και αυτός κομμουνιστής είναι. Όχι. Είναι αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάρτε το απόφαση και όλοι μαζί να κινηθούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται το ότι υπάρχει ένα σύστημα που εξυπηρετεί κάποιος. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Κάνουμε λάθη, ναι. Όμως το ότι κάνουμε λάθη δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγωνιστούμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από εδώ. Όπως κάλεσα και από το σχηματάρι. Θυμάμαι ήταν και ο Γιώργος Ντασιώτης, είναι εδώ ο Γιώργος. Καλώ από εδώ τον Περιφερειάρχη. Δεν υποβαθμίζω τον Γιώργο. Καλώ από εδώ τον Σπανιό. Να πάει όπως έκανε τη στερεά Ελλάδα μπλε. Είχε πει ο Μητσοτάκης στη Λαμία. Πήγαινε φάγει να κάνει τη στερεά Ελλάδα μπλε. Την έκανε μπλε. Δύο φορές. Με γιάτο. Να πάει να του πει του Μητσοτάκη ότι τέρμα πλέον αυτή η στερεά Ελλάδα είναι και η βιωτεία. Η βιωτεία τέρμα ρε παιδιά. Δεν πάει άλλο. Την παραμπουκώσατε στο τέλος. Να κλείσετε την κατάσταση. Μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει. Δεν μπορεί χθες να πάει λοιπόν. Όσο γιατί τα λέω αυτά. Και με πιάνει το παράπονο. Δεν μπορεί να πάει χθες ο Σακούρας Πανός και να δει για το ειδικό δίκτυο και να αναφέρεται μόνο για τη βιότητα και την ποιότητα και την έμπεια. Είδατε στην ανακοίνωση για την ποιότητα ενέργων. Όχι. Γιατί. Εγώ το λέω πολιτικά. Πολιτικά, όχι προσωπικά. Πολιτικά. Δεν ενδιαφέρονται για την ποιότητα. Τι θέλουν να κάνουν αυτό που την βλέπουν. Και σκουπίδια και βιομηχανίες ανεξέλεγκτες και γεμάτες σε κατάσταση με φωτοβολταϊκά και αεολικά πάρκα. Κατάσταση απαράδεκτη. Και πρέπει λοιπόν, θεωρώ και πρέπει, αγαπητέ Δήμαρχε, να πείτε μπροστά. Νομικά και ακόμα να πολεμηθεί. Δεν μπορεί να λέμε, α, το Συμβούλιο Επικρατείας θα πει. Όχι, θα πολεμηθεί. Δεν μπορεί να μην υπάρχει γονοταξικός συνδυασμός και να λέμε νομικά ισχύει. Όχι. Να πάμε και κατηγορούμενοι, ναι. Μαζί σας και εγώ. Να πάμε κατηγορούμενοι και να πούμε στο δικαστήριο γιατί κάνουμε αυτή την κίνηση. Να πούμε ότι προσβάλλουμε τις αποφάσεις, γιατί προσβάλλουμε, το είπατε, τη ζωή μας, το μέλλον, το οτιδήποτε, το παιδιό μας. Δεν μπορεί να ξεριζωθούν οι αγρότες σήμερα από την κοπαϊδά. Τι άλλο περιμένουμε να γίνει δηλαδή. Τι άλλο περιμένουμε να μας κάνουν.
και σε κάθε περίπτωση άσε έρθουν και εδώ να τα πούνε. Αλλά δεν είναι άλλοθη ότι θα πάρει άδεια. Ακούστε τώρα. Μα τι να κάνουμε, θα πάρει άδεια από το Υπουργείο. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί υπουργός θέσε ότι είμαι στους αγρότες. Είμαι και εγώ αντίθετος με τα φωτοβολταϊκά. Α, εσύ είσαι που πάρε. Πάρε λοιπόν θέση. Και μην κοροϊδεύεις και μην μας κοροϊδεύεις. Για να ξεκαθαρίσουμε άπας διαπαντός. Αυτά τα λίγα μπορεί να λέγεται και περισσότερα. Αυτό που λέω το μήνυμα ποιο είναι. Να πούμε μπροστά. Να πούμε όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά και να κινηθούμε με όλες τις διαδικασίες. Και να απαιτήσουμε από την περιφέρεια. Ο Γιώργος είναι εδώ και είναι τιμή του που είναι εδώ και καλά κάνει ο Δήμαρχος. Να έρθει ο Σπανός να πει τι γίνεται. Να έρθει εδώ όμως. Έχει έρθει σε καμία συνάντηση ο Σπανός στην Βιωτία. Ρωτάω. Καμία. Να πω όμως και κάτι άλλο μεταξύ μας. Απέτησε να μην είναι οι βουλευτές αντιπολίτευση σε συνάντηση που έγινε στο. Όλοι οι βουλευτές σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία. Γιατί έτσι είναι μάγκας. Γιατί δεν ακούσε ο διάλογο για τον αντίλογο. Να πει γιατί δεν φίλε γίνονται αυτά. Γιατί δεν σταματάς να πεις εγώ Σπανός ζητάω τις υπηρεσίες. Στοπ. Δεν έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό. Πέστε αρνητική απάντηση. Όχι, δεν δίνουν έγγραφο. Αρνητική. Υπάρχουν εισηγήσεις στην αρχαιολογία που λένε να σταματήσουν, μην δίνουμε έγγραφα. Γιατί δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό. Επιμένω και το λέω αυτό. Και συνεχίζουν γιατί, μα τι να κάνουμε. Μα τι να κάνουμε, θα δώσει. Μα δεν είναι τι να κάνουμε. Πρέπει όμως να δώσουμε να πούμε μπροστά. Πολιτικό το ζήτημα. Μόνο πολιτικό. Αν αυτό δεν γίνει αντιληπτό από όλους, θα έχουμε θέματα. Εγώ λοιπόν λέω και πάλι, Γιώργο και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο, ότι ό,τι θέλετε θα είμαστε μαζί μέσα και έξω από τη Βουλή. Να είστε καλά. Καλούμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, τον κύριο Τασιώτη Γιώργο. Καλησπέρα και από μένα. Από καλημέρα ξεκινήσαμε και φτάσαμε στο καλησπέρα τώρα. Πριν κάνω μια τοποθέτηση, θέλω να πω 2-3 πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν από το βουλευτή. Το μοναδικό έγγραφο που φεύγει από την περιφέρεια σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά είναι απάντηση στο ερώτημα αν πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας. Η απάντηση είναι ότι πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας. Έτσι, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες ότι κάτι άλλο γράφηκε. Είναι γη υψηλής παραγωγικότητας. Και κατόπιν αυτών δίνονται οι υπόλοιπες οδητήσεις από τις άλλες υπηρεσίες και θα πρέπει να ξέρει ο βουλευτής ότι και αυτό. Αν δεν το γνωρίζει, θα πρέπει να το αναδείξει ότι ειδικά στα φωτοβολταϊκά, αλλά πλέον και στις ανεμογεννήτριες, η πλειοψηφία χαρακτηρίζονται στρατηγικές επενδύσεις και χαρακτηρίζονται στρατηγικές επενδύσεις που παίρνουν άδεια απευθείας από τον Υπουργό για να παρακάμψουν ακόμα και αυτή τη στοιχειώδη διαβούλευση που γινόταν από την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί, ακούγοντας όλα αυτά, αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι, δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας, νομίζω ότι όλοι λέμε το ίδιο. Αλλά δεν θέλω, θέλοντας να υπερασπιστώ και την αυτοδιοίκηση σε κάποια πράγματα, δεν θέλω να αισθάνονται οι αιρετοί τύψεις ότι κάτι δεν κάνω καλά, θα το στοιχειοθετήσω αυτό και εννοώ τους αιρετούς όλων των παρατάξεων, όπως επίσης να αισθάνονται και οι δημότες κάποιες περίεργες σκέψεις για τους αιρετούς τους. Γιατί είναι άδικο. Και ακούστε λοιπόν τώρα γιατί είναι άδικο. Η μοναδική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης στο ζήτημα των των ΑΠΕ γενικότερα, η μοναδική εμπλοκή είναι μία γνωμοδότηση που του ζητούσαν να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε πολλές. Σε ό,τι αφορά το Δήμο το δικό μας, η γνωμοδότηση ήταν πάντα αρνητική, ομόφωνα και πάντα συνοδευόταν στην εισήγηση το σκεπτικό μέσα που έλεγε όλα αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και πρόσθετε επιπλέον ότι δεν δεχόμαστε να υποτιμάται τόσο πολύ ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Αυτοδιοίκησης δεδομένου ότι ακόμα και αυτή την γνωμοδότηση μας τη ζητούσαν, όχι σε εμάς μόνο, σε όλους τους Δήμους, μας τη ζητούσαν εφόσον είχαν πάρει όλες τις άδειες.
λίγο πριν δηλαδή μπουν να σκάψουν, μας ζητούσαν την γνωμοδότηση. Και προσέξτε, ακόμα κι αν ήταν αρνητική η γνωμοδότηση όπως ήταν σε εμάς αρνητική, μπαίναν και σκάβουν. Γιατί λοιπόν το κάνουν όλο αυτό, και αυτό είναι γραμμένο στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που έχουμε πάρει τουλάχιστον στο Δήμο το δικό μας. Για ποιο λόγο το κάνουν όλο αυτό? Για να θυμάται ο Δημότης τον τελευταίο που ασχολήθηκε με το ζήτημα. Το αντιληφθήκατε? Να θυμάται ο Δημότης ότι πριν από δύο μήνες, πριν από τρεις μήνες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητιόταν το θέμα των ανεμογεννητριών. Άσχετα αν είπε όχι, ναι, ό,τι και να είπε το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημότης θυμόταν ότι εκεί συζητήθηκε. Γιατί δεν είδε ποτέ ούτε την άδεια από την αρχαιολογία, ούτε την άδεια από το δασαρχείο, ούτε την άδεια από πουθενά. Τις άδειες, έτσι προσέξτε, θα θυμάται μια γνωμοδότηση που είναι όχι. Αλλά παρόλα αυτά, όταν θα δείτε το μηχάνημα να σκάβει, αυτό θα θυμάται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί σας είπα στην αρχή ότι υπάρχει σοβαρός λόγος να λέμε μεταξύ μας την πραγματικότητα. Προκειμένου να μην κοιτάζει κανένα τον άλλον με μισό μάτι. Πάμε παρακάτω τώρα. Όχι, λειτουργεί. Αν άκουσα καλά, λειτουργεί ένα νομικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που προστατεύει αυτά. Εδώ λοιπόν έρχομαι στον βουλευτή και λέω ότι χωροταξικό. Εγώ από το 2011 που ήμουν αδήμαρχος, δεν υπάρχει συνέδριο της ΚΕΔ. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε συλλογικό έτσι, ΠΕΔ, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει που να μην ζητούσε η αυτοδιοίκηση το εθνικό χωροταξικό. Δεν υπάρχει, που πάντα ήταν μέσα παρόντων των υπουργών στη συνέδρια. Και αυτό, αγαπητέ κύριε βουλευτά, δεν το ζητάει από το 2011 η αυτοδιοίκηση. Το ζητάει και πολύ νωρίτερα. Δεν υπήρξε ποτέ το ειδικό χωροταξικό. Δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί αν μιλάμε τώρα για ανεμογεννήτριες που στείλονται εδώ, που αδειοδοτήθηκαν το 2016, 2017, 2015, έτσι, ή οπουδήποτε αλλού, στην Κάρη, στο είδατε τι γίνεται. Αν μιλάμε τώρα για αυτές, σκεφτείτε ότι αυτές που στήθηκαν το 2014, 2013, οι αδειοδοτήσεις τους δόθηκαν το 8, το 9, το 7, νωρίτερα. Αυτά είναι τα χρονικά διαστήματα. Το ειδικό χωροταξικό που ζητούσε πάντα η αυτοδιοίκηση. Τα χρόνια που θυμάμαι εγώ σίγουρα, αλλά και πολύ νωρίτερα. Αυτό δεν έγινε ποτέ, γιατί ακριβώς στοχεύμαστε να γίνει αυτό. Και στο τέλος να είναι υπόλογοι στα μάτια των δημοτών τους, να είναι υπόλογοι οι αιρετοί, οι δημοτικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, όλοι να είναι αιρετοί. Σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Περιφερειακή Επιτροπή συζητιέται θέμα, το ξέρω και ο βουλευτής, συζητιέται θέμα για την αδειοδότηση της Μεγάλης Λούτσας στη Λιβαδιά και ο Γιώργος Ζουμπούτσικος το ξέρει. Αιωλικού πάρκου σε Ελατόδασος, το οποίο έχει δύο ακυρωτικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας και επανήλθαν με τρίτη αίτηση οι επενδυτές εισαγωγικά με αρνητική γνωμοδότηση από το Δήμο. Αρνητική είναι και της Περιφερειακής Επιτροπής σήμερα η γνωμοδότηση και αυτή επιμένει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε. Τα λέω αυτά, αγαπητοί φίλοι, γιατί όλα αυτά θα τα δούμε και ανέφερε ο Δήμαρχος εδώ και θα δούμε πάρα πολλά ακόμα τέτοια. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που προστατεύει όλο αυτό. Το νομικό πλαίσιο όμως δεν το αλλάζει καμία δημοτική. Ούτε μπορεί να το αλλάξει. Μπορεί να το ζητάει. Πάντα το ζητάγαμε. Και πάντα το ζήταγε στο σύνολο η αυτοδιοίκηση. Δεν το αλλάζει όμως η Δημοτική Αρχή. Και η Δημοτική Αρχή οφείλει να το εφαρμόζει. Οφείλει να το εφαρμόσει διαμαρτυρόμενοι, όπως πολύ καλά κάνει εδώ. Σημειωτέων δε ότι για τα αιωλικά τα συγκεκριμένα, και να πω και κάτι για τις μπαταρίες και τελειώσω, για τα αιωλικά γενικότερα, ούτε καν κοινοποίηση δεν έρχεται τα έγγραφα, η ελογραφία που διακινείται, ούτε καν κοινοποίηση στο Δήμο. Όχι να ενημερωθεί, ούτε κοινοποίηση. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχουν οι Δήμοι στην υπόθεση αυτή. Μπαταρίες. Οι μπαταρίες λοιπόν, για το νομικό πλαίσιο που λέγαμε προηγουμένως, οι μπαταρίες λοιπόν είναι απορίες άξιο, γιατί πρέπει να στηθεί δίπλα στο σπίτι. Λέμε τώρα, αν υποθέσουμε ότι η ανεμογεννήτρια θέλει αέρα και το σημείο του αέρα είναι εκεί, η μπαταρία τι θέλει?
γιατί να είναι δίπλα στο σπίτι. Για να μειώσει το κόστος προφανώς αυτού που ήθελε να ενημογεινείται. Θα μπορούσε να είναι, λέμε ιδανικά, πολύ μακρύτερα. Αυτό θέλουν να μειώσουν το κόστος εκεί. Οι μπαταρίες λοιπόν, όταν είναι από 99, από 100 ΜΒ και κάτω, ο χώρος αποθήκευσης, δεν περνάει καν διαβούλευση. Καν διαβούλευση. Με αίτηση, τέτοιο είναι αυτό, Δήμαρχε, αυτή η περίπτωση είναι εδώ, με αίτηση σε ένα γραφείο, σε έναν υπάλληλο, ο οποίος εξετάζει φάκελο, ο φάκελος έχει όλα τα στοιχεία της νομιμότητας, τα πάντα υπάρχουν μας, ό,τι ζητάει, τα έχει μέσα και βάζει την υπογραφή. Ο υπάλληλος αγαπητή βουλευτή του ξέρεις, είσαι και νομικός και το ξέρεις αυτό, ο υπάλληλος δεν μπορεί να μην υπογράψει όταν είναι όλα στη θέση τους, όλα νόμιμα. Γιατί εκεί είναι παράβαση καθήκοντος. Το γνωρίζεις καλά, θα τον έχεις πελάτη μετά ως δικηγόρος εσύ. Λοιπόν, κάθε δικηγόρος, έτσι. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κινηματικά όλοι διαφωνούμε και ο υπάλληλος θα έπρεπε να βγει στο να δεν βγαίνει. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει από κανένα να έχει κάνει και αντιπεριφερειάρχης, δεν μπορεί να πάρει κανένας υπάλληλος εντολή να παρανομήσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας. Σίγουρα η κινητοποίηση είναι κάτι που τους προβληματίζει. Δεν ξέρω αν τους φοβίζει, δεν ξέρω αν τους κάνει να αλλάζουν άποψη, δεν το γνωρίζω γιατί και θα σου πω γιατί. Γιατί εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, στην Εύβοια, παντού έχουν γίνει τεράστια πάρκα, υπήρξαν κινητοποίηση ανθρώπων. Δεν έχω μάθει να σταμάτησε κάτι από αυτά. Σίγουρα όμως τους προβληματίζει. Και σίγουρα το ζήτημα των μπαταριών είναι μια ειδική περίπτωση, πέραν όλων των άλλων, μια ειδική περίπτωση που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει εκεί, στο σημείο αυτό. Αυτό θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο ο Δήμαρχε, είτε κινηματικά, είτε νομικά, είτε με όποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν υπάρχει κανένα λόγος να γίνει εκεί. Και σε όλες τις κινητοποίησεις και προσωπικά λόγω της προηγούμενης αλλά και της τωρινής δημιουργιότητας, αλλά και επειδή τον τόπο που μένω τον αγαπώ ιδιαίτερα και θέλω να προκόψει, θα είμαι δίπλα σας. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσω στη μικρή τοποθέτησή μου χωρίς να στρογγυλεύω τα πράγματα όπως έγινε ο προηγούμενος ομιλητές, με γωνίες να πω κάποιες αλήθειες. Εκπροσωπώντας έναν καινούριο σύλλογο, 5 μήνες λειτουργία έχουμε, που δηλώσαμε εξ αρχής και στη Δημοτική Αρχή ότι τον φτιάξαμε το σύλλογο γιατί οι ανάγκες και οι καιροί μας το επέβαλαν. Όχι για να παίξουμε κάποιον άλλο ρόλο, όπως προσπαθούν κάποιοι και συζητάνε στα καφενεία να περάσουν ως μήνυμα. Είμαστε ακομμάτιστοι, πολιτικοποιημένοι, ενεργοί πολίτες και μας ενδιαφέρουν πρωτίστως τα προβλήματα του τόπου μας. Μία βασική επισήμανση. Εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δήμου και το χαιρετίζουμε. Όμως, κινητοποίηση η οποία δεν εμπεριέχει ως παρουσία τους ανθρώπους που στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και εννοώ τους νέους, τα παιδιά μας, τη μαθητική κοινότητα η οποία είναι απούσα και θα έπρεπε σήμερα εδώ να είναι τα σχολεία, τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και όλοι οι φορείς. Για μένα η σημερινή παρουσία είναι μια χλιαρή παρουσία, όπως ήταν πριν από ένα χρόνο, 1,5-2, που κάναμε όταν έμπαιναν ζητήματα και έφευγαν οι τράπεζες από εδώ. Μαζευόμασταν 50 άνθρωποι, στέλναμε ένα light μήνυμα και τελείωνε εκεί η ιστορία. Πολύ φοβάμαι ότι πάμε
σε μία από τα ίδια. Γιατί το λέω αυτό? Ακούστηκε από πολλούς για θεσμικό πλαίσιο και δεν μπορούμε να παρεύουμε κλπ. Καταρχήν, είναι σοβαρότατη παράληψη το ότι σήμερα δεν είναι ο Περιφερειάρχης παρόν. Το ότι δεν είναι οι βουλευτές παρόντες, εκτός από τον Μουλκιώτη, ο οποίος εκπροσωπεί το χώρο του, προφανέστατα μίλησε για το τι λέει το κόμμα του, έτσι, δεν ήταν προσωπικές οι απόψεις αυτές προφανώς, και αυτό πρέπει να το καταγγείλουμε. Σε μια κορυφαία στιγμή που έφεραν το θάνατο μπροστά στα σπίτια μας. Το θάνατο μπροστά στα σπίτια μας. Τα αντανακλαστικά μας, αγαπητοί συμπολίτες, είναι από χαλαρά, όπως το είπα πριν, light, όπως το λένε στα ξένα, έως ανύπαρκτα. Υπόθηκε πριν, κύριε Δήμαρχε, μην με διακόπτετε, μην πειράζεστε, εγώ δεν προσωποποίησα ευθύνες. Εγώ είπα, μιλάω θεσμικά. Αυτή τη στιγμή είσαι ο στρατηγός και καλείς τον κόσμο σε μια μάχη. Πρέπει εσύ να φωνάξεις όλο τον κόσμο, να ξεσηκώσεις όλο τον κόσμο και να τον διατάξεις αυτή τη μάχη, η οποία θα έχει κάποια προοπτική. Ή αλλιώς να μας πείτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να πάμε να κοιμηθούμε στους καναπέδες μας. Αυτή είναι για μένα η σωστή και η θαραλέα λύση. Εγώ δέχομαι και όπως το είπες ότι είναι κάσους μπέλη, διπλωματικά, αλλά θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος πρωτίστως εσύ ότι θα το πας μέχρι το τέλος. Αφού θα το πάω. Μη με διακόπτεις. Δεν μ' αρέσουν εμένα οι αντιπαραθέσεις αυτού του είδους. Άμα ενοχλείσαι, να αρθείς και να το πεις. Εγώ κάνω επισημάνσεις. Σας είπα από την πρώτη στιγμή, εκπροσωπώντας ένα σύλλογο, ότι εμείς δεν ήρθαμε να παίξουμε κανέναν άλλο ρόλο εκτός από το να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των δημοτών μας. Και διαρκώς βρίσκουμε εμπόδια και από τη μεριά σας. Κάνετε παρεμβάσεις στη λειτουργία του συλλόγου, κύριε Αναπίτρετο. Εγώ θα πω αλήθειες. Κανένας δεν μπορεί να μου βάλει. Δεν μπορεί κανένας να μου βάλει εμένα την τοποθέτησή μου σε κλισέ. Θέλω να πω. Πολιτική κάνω. Αυτά πέστε στα καφενεία εσείς. Έλα ρε πρόεδρε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Υπόθηκε εδώ ότι τα κινήματα και όπου έγιναν, λίγα αποτελέσματα έχουν φέρει. Εγώ θα υπενθυμίσω το εξής. Όταν πήγαν να βάλουν ανεμογεννήτριες στον Αυχένα των Αγράφων, στη Νιάλα, πολλοί θα ξέρουν και την τοποθεσία, σε ένα ιστορικό σημείο, αναπτύχθηκε μέσα σε 2-3 χρόνια ένα τέτοιο κίνημα μαζικό που ανεβαίναν σε αυτές τις βουνοκορφές 3.000 και 4.000 κόσμος και μπόρεσαν να αποτρέψουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε αυτό τον ιερό χώρο. Και μου λέτε εμένα ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κίνημα για να σταματήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Τα οργανωμένα συμφέροντα, τους αδίστακτους, όπως γράφουμε στο πανό μας, γιατί πρόκειται για αδίστακτους. Ενημερώσατε ποτέ τον κόσμο εδώ? Μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και μάλιστα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά πρέπει να το πω. Είναι πολύ σοβαρό και είναι στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που συζητάμε τώρα. Η συζήτηση που κάναμε με τον Υπουργό ήταν και εντάξαμε στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσι τη δημιουργία φωτοβολταϊκού, δημοτικού φωτοβολταϊκού σε δημοτική έκταση με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΜΒ στο βιολογικό καθαρισμό για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου. Το εντάξαμε. Ο λόγος που δεν έγινε ποτέ είναι και αναφέρθηκε εδώ και διαμαρτυρηθήκαμε επίσης. Υπάρχει άλλη συνάντηση με τον Υπουργό γι' αυτό. Διαμαρτυρηθήκαμε γιατί δεν μας έδινε γραμμή ο ΔΔΕ να κουμπώσουν. Εάν εμείς είχαμε παραγωγή ενός ΜΒ δικού μας φωτοβολταϊκού, του Δήμου, δημοτική περιουσία αυτό,
σε δημοτική έκταση θα είχαμε καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του δημοτικού φωτισμού και θα μπορούσαμε να ελαφρύνουμε και τα τέλη στους δημότες. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο η ΑΠΕ που κάνουν οι ιδιώτες επενδυτές. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αλλά όμως, ταπεινά ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Απολογούμε για αυτό. Αλλά επειδή όμως θα σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση αυτό που συνέβη με αυτό που έλεγες, γι' αυτό πήρα. Εγώ ήθελα να αναδείξω ότι αυτό που είπατε ότι κατά τη διάρκεια των 15 προηγούμενων χρόνων δεν είχατε υπόψη σας τι συνέβαινε, το είχατε υπόψη σας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω την πρόταση. Για ένα λεπτό πρόταση. Ναι, για ένα λεπτό. Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο. Ναι, ναι, εγώ πάντα σέβομαι. Αλλά εδώ είναι μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται και συνέχεια. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται με το όνομά τους. Λοιπόν, κατά τη δική μας εκτίμηση, πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή από τους φορείς με επικεφαλή στον Δήμαρχο και όποιος άλλος εκτιμάει ότι μπορεί να έχει σε αυτή την επιτροπή. Δεύτερο, κάλεσμα όλων των εκλεγμένων αντιπροσώπων στη Βουλή, των βουλευτών μας, να πάρουν θέση όλοι τους. Όχι να έρχονται και να μας χτυπάνε στην πλάτη μόνο όταν είναι να ψηφίσουμε, να τους ψηφίσουμε. Και εγώ μιλάω για όλους. Δεν μιλάω ούτε για τον ψήφιο, γιατί και εγώ έχω μια πολιτική ταυτότητα και μια κομματική. Δεν την προβάλλω. Σαφέστατα δεν την προβάλλω. Αλλά όμως το ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές, κανείς δεν μπορεί να μου το αλλάξει. Στο μυαλό μου και στην αντίληψή μου. Πρέπει να γίνει μια μέγιστη κινητοποίηση με όλους τους φορείς. Το επαναλαμβάνω και με τη μαθητική κοινότητα. Με τα σχολεία, εδώ, τα 500, τα 600 πόσα είναι. Με ενημέρωση σε όλες τις τοπικές κοινότητες ότι θα έχουμε μια κεντρική ομιλία στον Αλίερτο. Να βγει ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας από μια τέτοια μεγάλη παρουσία, παράσταση του αρμόδιου Υπουργείου για αυτό που συμβαίνει, κλείσιμο του εθνικού δρόμου της παλαιάς εθνικής οδού σε ένα σημείο που θα δημιουργηθεί πρόβλημα που δεν είμαι υπέρ τέτοιων μορφών, αλλά εκτιμώ ότι διαφορετικά δεν θα πάρουν κανένα μήνυμα, δεν τους αφορά αν εμείς αν παίζουμε τις ζωές μας. Και κλείνω, θα συμφωνήσω με την άποψη που ακούστηκε ότι πλέον το παιχνίδι έχει έρθει στο γήπεδο των πολιτών και πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι πριν είναι αργά. Σε ευχαριστώ. Υπουργικού Συνεταιρισμού Αλιάρτου, σαν πρώην υπεύθυνο αγροτικού τομέα του Δήμου Αλιάρτου και Θεσπίων και σαν αγρότης που δραστηριοποιούν εδώ στον κάμπο της Κοπαίδος από τα παιδικά μου χρόνια. Όλοι αυτοί οι κύριοι που μιλήσανε σήμερα, από δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, βουλευτή και οποιονδήποτε άλλο μίλησε, αυτό που έχω να πω εγώ σήμερα, μπορεί να βγαίνουν να λένε πολλές φορές αυτά που πρέπει να πούνε, δεν τα υπηρετεί κανείς όπως πρέπει να τα υπηρετήσει. Εγώ έχω ακούσει άπειρα ψέματα από όλους σας κύριοι που μιλάτε σήμερα, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο. Μιλάω για Δήμο, Περιφέρεια και βουλευτές. Λοιπόν, εκτός αυτό που είπαμε για τα βουνά μας, τα ωραία βουνά μας που τα κατατρώνε λοιπόν όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι κροκόδηλοι, πώς τους λένε, οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Εμείς είμαστε κάποιοι λοιπόν που εδώ στην Κοπαίδα έχουμε δώσει τον κόπο μας, το αίμα μας, τον υδρότα μας, των πατεράδων μας, των δικών μας και των παιδιών μας σήμερα. Εγώ έχω να πω από αυτό το βήμα σήμερα ότι δεν μας σέβεται κανείς. Θα πάω ακόμα και σήμερα στους σημερινούς του Δήμου, της Περιφέρειας και τους άλλους όλους. Και όμως ζητώ συγγνώμη, θέλω να το πω λίγο το θέμα έτσι για να καταλάβω που βρισκόμαστε. Λοιπόν, μιλάτε για γη υψηλής παραγωγικότητας, όλοι εσείς οι κύριοι εδώ. Σας πληροφορώ εγώ ότι η Κοπαίδα είναι γη της χαμηλότερης παραγωγικότητας σήμερα. Χάρη σε όλους εσάς που χύνετε δάκρυα σήμερα εδώ. Είναι η γη της πιο χαμηλής παραγωγικότητας. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, οι μισοί αγρότες της Κοπαίδας θα εγκαταλείψουν ήδη από σήμερα που μιλάμε και πέρα. Όσοι μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί δεν είμαστε χρεωμένοι, είμαστε λιγότερο χρεωμένοι ή περισσότεροι,
είτε γιατί επενδύσαμε όλη τη ζωή μας και τα οικονομικά μας εδώ σε αυτή τη δουλειά. Μας αναγκάζεται λοιπόν εμάς σήμερα, κακώς βέβαια δεν πήγαμε να κάνουμε εμείς φωτοβολταϊκά. Εμείς μας δόθηκε ευκαιρία να κατοστάρει αγροτικό, το κάναμε. Μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε μεγαβάτ, δεν τα κάναμε. Για τους λόγους, γιατί αυτό ο σκοπός μας είναι η παραγωγή. Κάποιοι λοιπόν βγαίνουν τώρα και βρίζουν αγρότες, μεγάλους, μικρούς, μικρότερους, μεγαλύτερους. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν τους ακούμε καν. Δεν τους ακούμε καν. Μπορούμε να τους ονοματίσουμε κιόλας. Θα το κάνουμε άλλο τρόπο, όχι από αυτό το βήμα. Θα το κάνουμε από αύριο. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το τομέα, έχουμε δώσει το αίμα μας. Είμαι πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εγώ ήμουν υπεύθυνος αγροτικού τομέα. Όσες φορές είπα να γίνει κάτι, δεν έγινε τίποτα. Απευθύνθηκα σε όλους αυτούς που σήμερα μιλήσαν σε αυτό το βήμα. Όταν λοιπόν η Κοπαίδα φέτος έμεινε έρημη από νερό, έρημη, και πρέπει να ακούσουν όλοι ότι η Κοπαίδα 100 έως 120.000 στρέμματα, όχι 10 και ως 20 που είπατε κύριε Αντιπεριφερειάρχε, 100 έως 120.000 στρέμματα στην Κοπαίδα καταστράφηκαν. Τελείως όμως. Και οι άλλες χιλιάδες στρέμματα, κάποιες ποτιστήκαν πολύ λίγο στην πλευρά του Ορχομενού και του Αγίου Δημητρίου και πάνω, που κι αυτοί είχαν πρόβλημα. Οι υπόλοιποι, όχι μερικός, ούτε καν μερικός, όχι επαρκός. Πάντως 100 έως 120.000 στρέμματα, μπορώ να το επιβεβαιώσω εγώ αύριο με άλλους 10 αγρότες ή υπεύθυνους που είναι για αυτό το θέμα, και όχι να βάλουμε γεωπόνους να λένε ό,τι θέλουν. Έχουν καταστραφεί. Οι οποίοι αγρότες δεν πήραν τίποτα, κάνανε όλα τα έξοδα, είναι χρεωμένοι μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο και θα παρατήσουν, θα εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Που σημαίνει, γιατί να μην το δώσει αυτό στο χωράφι που είπε κάποιος κύριος, ο πρόεδρος των συνταξιούχων, φταίνε αυτοί που δίνουν τα οικόπεδά τους. Εσείς κύριοι τους κάνατε και τα δίνουν τα οικόπεδά τους. Εσείς οι ίδιοι. Εγώ δεν έδωσα οικόπεδό μου, αγόρασα άλλο οικόπεδο να κάνω παραγωγή και καλλιέργεια. Είπατε κάτι πριν για αυτούς που δώσαν τα οικόπεδα. Το είπατε εσείς, αυτό είπα. Είπατε την ατομική ευθύνη του καθενός μας. Όχι, το είπατε εσείς για αυτούς που δίνουν. Λέω καλά κάνουν και τα δίνουν, γιατί τους εγκατέλειψαν όλοι. Γι' αυτό το λόγο τα δίνουν. Γιατί είναι χρεωμένοι. Και τους χρεώνουν καθημερινά. Και γι' αυτό το πράγμα φταίνε όλοι αυτοί οι κύριοι που μιλήσανε. Σήμερα και που μιλάνε ακόμα και θα μιλάνε και αύριο. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ για όλους αυτούς. Αλλά χαίρομαι για αυτό το λίγο κόσμο που ήρθε σήμερα. Εγώ πάντα είμαι σε αγώνες μπροστά. Δεν έχει σημασία τι έχω καταφέρει μέχρι σήμερα. Θα συνεχίζω να το κάνω. Δεν πάω να γίνω όχι εχθρικός, ο χειρότερος για αυτούς. Για τους υπόλοιπους δεν γίνομαι ο χειρότερος, είμαι ο καλύτερος. Και το ξέρω και εγώ ότι είμαι ο ίδιος. Ξέρω για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου και για όλους τους φίλους μου και πολίτες και συμπολίτες του Δήμου Αλιάρου και Θεσπιών και για όλο τον κόσμο. Όσον αφορά και για τον ορχομένο που δεν διαμαρτύρεται τόσο πολύ. Καλά κάνει. Για τον ΑΒ λόγο είχε κάποια καλύτερη μεταχείριση, είχε το νερό μπροστά του, κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο έκανε. Σήμερα είναι, μιλάμε για μία Κοπαίδα. Το 70% της Κοπαίδος είναι κατεστραμμένο και είναι, και πρέπει να το μάθουν όλοι. Αυτό πρέπει να το μάθουμε όλοι. Και να μην λένε ψέματα στα κανάλια. Από 10 ως 20.000 στρέμματα, είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, φωτίστηκε, θα σας πω μετά, φωτίστηκε μερικός και επαρκός. Το κύριο Μερτζάνη, σας άκουσα. 10 με 20 χιλιάδες. Από 10 ως 20 είπατε. Να ξαναπάρετε την εκπομπή, κύριε Μουστοφά. Από 10 ως 20 είπατε εσείς. Εγώ, κύριε Περιφερειάρχα, ήρθα στο Περιβαλλοντικό Συμβούλιο της Λαμίας. Όταν είπα 100 σε 120 χιλιάδες στρέμματα, σηκωθήκατε απάνω, ο κύριος Περιφερειάρχης λέει, τι λέει ρε. Κύριε Αποστόλη, πήγατε σε άλλο συμβούλιο, γιατί σε αυτό που με αγωνίζει. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Λαμίας έγινε αυτό. Λοιπόν, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι θέμα για τον τόπο όλο. Είναι θέμα για τον κόσμο αυτό που μοχθεί και εσείς τον έχετε καταλήψει. Και μιλάω εσείς, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, δεν παρεξηγηθώ. Κάτι προσωπικό, σας συγγνώμη. Δεν λέω τίποτα καλά. Αυτό που λέω, ξέρω τι λέω. Μιλάω για τους προηγούμενους, αλλά τυχαίνει να είστε αλυσίδα μετά εσείς. Δεν φταίω εγώ. Αν εσείς επιλέξατε αυτό. Εγώ βλέπω ότι δεν βρήκα ούτε σε εσάς ανταπόκριση. Που σας έχω στηρίξει χρόνια, που είμαι στο συμβούλιο σας και έρχομαι λοιπόν να σας πω 5 πράγματα και να αντιμετωπίσετε ως εχθρό. Λυπάμαι πολύ και γι' αυτό. Πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος αυτά. Εντάξει, δεν έχω κάτι προσωπικό με εσάς. Δεν ενδιαφερθήκατε για την Κοπαίδα. Γιατί δεν ενδιαφερθήκατε? Υπάρχουν οι προηγούμενοι που έχουν κάνει τις καταστροφές, το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει ένα πλωτό που είναι στο βουνό, λέτε ότι έχει κάτσει πάνω σε ένα βυζαντινό. Αλόγι, πώς το ονομάσατε, το δέχομαι.
Εδώ πάει μια νομογεννήτρια στο βουνό απάνω όρθια, έτσι δεν πάει να πέσει αυτό 50 μέτρα μέσα στην λίμνη. Να πάει να ρίξουμε ένα 2-3 εκατομμύρια να φτιάξουμε 10 αντλίες που δεν θα επαρκούν ποτέ για την κουπαϊδά. Γιατί να κοροϊδευόμαστε για να μην μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν, να το ξέρετε όλοι σας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό σημαίνει η κουπαϊδά είναι κατεστραμμένη. Εγώ προσωπικά που έχω πολλά στρέμματα ζω τη μεγάλη καταστροφή. Το μόνο που με έσωνε δεν ήμουν χρεωμένος. Διαφορετικά θα ήμουν και στη φυλακή. Γιατί εγώ θα πάω φυλακή αν χρεωθώ αύριο 10.000 ευρώ. Όλοι αυτοί οι άλλοι δεν πάει κανένας. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Ορίστε. Η συνάντηση αυτή την προείπαν όλοι οι συνολοί. Ναι, σε συνάντηση με όλα αυτά. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ναι, εγώ θα αναγκαστώ να προχωρήσω κι εγώ σε κάτι τέτοιο. Αφού η καλλιέργεια δεν μπορώ να την κάνω. Δεν έχω νερό, δεν βοηθάει ο καιρός, τι άλλο να έχω. Σπέρνω και δεν παίρνω, δεν μπορώ να παραγωγή. Τι θα κάνω. Ορίστε. Τέλος, εγώ αυτά έχω να πω, δεν θέλω να σας κουράσω καθόλου. Είμαι γνωστός σε εσάς, είστε γνωστοί όλοι σε μένα. Δεν λέω κάτι παραπάνω, κάτι είναι πολύ περισσότερα αυτά που πρέπει να πω, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αναλύσεις όλα εδώ τώρα. Αυτό, ευχαριστούμε πολύ που με ακούσατε. Θα κλείσω με μία τοποθέτηση. Σαφώς και έπρεπε εγώ να ενημερώσω τον κόσμο και τον ενημέρωσα. Είπα στην αρχή ότι πρέπει να έχουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ό,τι μαθαίνουμε και μαθαίνω θα το λέω. Και πρώτα θα το λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν δεν προλαβαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα Δημοτικό Συμβούλιο, το γνωρίζετε. Στη Δημοτική Επιτροπή ή θα ενημερώνω τους αρχηγούς των παρατάξεων και φυσικά και τη Δημοτική Ομάδα. Δεν μπήκα στην αρχή εγώ να πω θα κάνουμε αυτό χωρίς να τοποθετηθεί κανένας. Δεν θα αγνοήσω κανέναν και ειδικά τα συλλογικά μας όργανα του Δήμου. Αυτοί που θα αποφασίσουν για αυτά θα είναι ο Δήμαρχος ο οποίος θα είναι προστάρης και θα είμαι προστάρης. Το casus belli για μένα είναι η ιερή τοποθέτηση. Ότι θα γίνει αγώνας και το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνος μου να μείνω θα είμαι εκεί κάθε μέρα να μην πουν μπαταρίες. Αυτά τα υπόλοιπα όμως το πρόγραμμα θα το δούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα έχουμε κάνει ενημερώσεις και έχουμε κάνει κάποιες πληροφορίες έχουμε πάρει από νομικές υπηρεσίες να στραφούμε και νομικά. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είναι η μεγάλη ελπίδα μας είστε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι η σημερινή συγκέντρωση ήταν πολύ καλή. Θα μπορούσε να έχει πολλαπλάσιους. Δεν το συζητάμε. Τηρουμένων των ανταλογιών που υπάρχουν και τα προβλήματα που έχει η κοινωνία, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση. Σας θέλουμε μαζί μας. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας και όλα αυτά θα ανακοινωθούν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εμείς δεν θα σας προκαταβάλουμε από τώρα, δεν θα μείνουμε να πάμε εξοραϊστικά, δεν το κατάλαβαν μάλλον κάποιοι. Δεν κάνουμε τη συγκέντρωση αυτή για να πούμε ευχολόγια. Για μας επαναλαμβάνω και τώρα, casus belli θα τηρήσουμε και θα πάμε σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο και τα νομικά μέσα να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες. Όσον αφορά ότι μάθαμε στο τέλος, ότι έγιναν οι μπαταρίες και δεν έγινε, εμείς το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς φέραμε και όλοι ψήφισαν και μπράβο στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραμε ψήφισμα που έφτασε στη Βουλή των Ελλήνων για τα φωτοβολταϊκά πάρκα της Κοπαϊδας. Το κάναμε. Και το ανακοινώσαμε κιόλας. Αλλά τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Εμείς σε λίγες μέρες θα σας πούμε ακριβώς το πρόγραμμα, το πλάνο της δράσης. Ποιο θα είναι η επόμενη κίνηση. Η επόμενη κίνηση θα είναι η κινητοποίηση πάλι. Και δεν θα είναι κινητοποίηση μόνο εδώ και φυσικά σήμερα θα βγει κάποιο ψήφισμα. Το ψήφισμα έχει βγει και από μόνο του. Ότι ο λαός της Αλιάρτου αντιδρά. Και θα αντιδράσουμε. Και σας στέλνουμε μαζί μας. Να είστε καλά. Ότι κάποιοι. Για μην σας βάλω στην άκρη κύριε Δήμαρχε, ότι θέλετε να ανοίξετε στάξει τα μάτια του Κουσμάκη. Όχι. Γιατί φτάσαμε στο διατάστα, πλέον οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες. Έστω και έτσι. Και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για casus belli και κάποιους να δικαιολογούν τη στάση τους. Προς Θεού. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κάνουμε πιο πριν Δήμαρχε. Με την ίδια αγωνιστικότητα που σας διακρίνει σήμερα, να το κάνουμε από τότε, να προλάβουμε ενδεχομένως κάποια πράγματα. Βέβαια, θεωρούν κάποιοι ότι είναι τεκμηριωμένο και τελειωμένο.
Αλλά αν είχαμε κάνει κάτι θα πέρανε μήνυμα. Ερχόμαστε σήμερα για να κάνουμε διαπιστώσεις και κάποιοι να ήταν απαλλαγή από αυτά. Μισό λεπτό να απαντήσω σε αυτό που λες. Έβλογε το ερώτημά σας. Πριν από 20 μέρες, πριν από 20 μέρες που έπεσε στα χέρια μας και το ψάξαμε εμείς μέσω του Δασαρχείου ότι υπάρχει αδειοδότηση και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει αδειοδότηση πριν από 20 μέρες, επαναλαμβάνω, έτσι, άρχισε την κινητοποίηση και την ενημέρωση αυτή. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάτι, εκεί είναι και ο σταθμός και προφανώς κάνουν τις εργασίες για το σταθμό. Στο σταθμό δεν υπήρχε αντίδραση. Άλλο ο σταθμός, άλλο οι ανεμογεννήτριες. Άλλο οι μπαταρίες. Για τις μπαταρίες πριν από 20 μέρες που το μάθαμε, το γνωστοποιήσαμε, γι' αυτό και εδώ και μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι μαθαίνουμε το λέμε, το μάθαμε, το κάναμε. Και λέμε, δεν θα επιτρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν μπαταρίες. Είναι ανήθικο αν σιωπήσουμε όλο αυτό. Δεν θα μείνει τίποτα. Δεν θα μείνει τίποτα. Και αυτό δεν μας το έχει βεβαιώσει κανένας για το ατύχημα. Ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για τις μπαταρίες και πρέπει πράγματι να αγωνιστούμε για τις μπαταρίες. Ευχαριστώ πολύ.